άλλη. Και μετά θεωρώ έναν άνθρωπο ο οποίος 25 χρονών και κάθε και λέει σε έναν άνθρωπο που σου εξήγησε λάθος του που σε υποστήριξε και γυρνάς και, κατηγορείς και λέας για αυτόν που ναι, γι' αυτό το λόγο έφυγε. Γιατί προσπάθα να σε προστατέψει σαν τον Τριζό. Θα μου πει από είδα ψυγίκου, από τέτοιο. Λάθος του μεγάλο. Του το είπα και αυτήν, το είπα και μέσα, το είπα και σένα. Λάθος του. Στα γράμματα του κάνανε το άλλο πράγμα. Εγώ όταν μπήκε μέσα ο Αλέξης όμως. Να σου τελειώσω, να σου τελειώσω. Λέω, ναι, να σου τελειώσω, να σου μιλώ εγώ, Στέλλα. Ήκουσα κάποιες κουβέντες και λέω, έπεσαν τα αυτιά μου. Λέω, Στέλλα, τι λίτσε τι κουβέντε. Και λέω, τη Δευτέρα, άμα μη γίσοδα, άμα πάρω γνώμη στο τραπέζι, θα γυρίσουν να πούνε όλοι ότι είμαι νευριασμένο πάλι. Ότι μου φταίνει όλοι. Ότι μου φταίνει τα πάντα. Πού κολλάει αυτό. Όπως γύρισε ο Αλέξης μου λέει, κάνεις τον καουμπόι του Ζόρζη. Του λέω, εγώ άντρα μου δεν κάνω, του λέω, κανούς τον καουμπόι. Και μιλούσαμε μετά και μου λέει ο Αλέξης, δεν έχω κανένα πρόβλημα με εσένα. Και πάμε του λέω, έχεις πρόβλημα με εμένα. Και μου λέει κανένα. Πιστεύεις ότι αν ο Γιώργης εκείνο το μεσημέρι δεν έφευγε και έμενε, πιστεύεις ότι θα είναι, η συμπεριφορά μου θα ήταν απέναντι του ψυχραμένη? Δεν νομίζω. Επιβεβαίωθηκα λοιπόν ότι θεωρεί εμένα υπεύθυνο ότι έφυγε ο Γιώργης επειδή του μίλησα. Αλλά εγώ του μιλώ, Γιώργη, εκείνο το μεσημέρι του μίλησα. Μετά που την είχα ρωτήσει τη Γιάννη αν όντως θα φύγει από το σπίτι μέσα, γιατί δεν ήθελα να το έχω βάλει στην είδησή μου. Το λάθος μου ήταν ότι δεν είχα ακόμα ηρεμήσει τη Δευτέρα και δεν έπρεπε να μιλήσω ακόμα του Γιώργη. Και σε ορισμένα πράγματα που τον έκρινα και σε ορισμένα πράγματα που του είπα και ήταν λάθος μου και το ξέρω κι εγώ, έτσι. Δεν μπορείς όμως να με κατηγορήσεις, γιατί εγώ αυτό το πράγμα νιώθω δύο εβδομάδες και ήθελα να σου μιλήσω. Και λέω άστονε, προσπαθούσα να σε πλησιάσω, δεν ήθελες, λέω άστονε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που ένιωθα είναι ότι θεωρείς εμένα υπεύθυνη ότι έφυγε ο Γιώργης. Πόσες φορές μου έχεις πει μια κουβέντα πέρα από το καλημέρα, δύο εβδομάδες τώρα, άμα δεν σου μιλήσω εγώ. Ξέρεις ποιο λόγο. Μετά από τότε πράγμα που είδα, λέει δεν πρέπει να γίνεται πέ. Λέει δεν πρέπει να γίνεται πέ. Σικάγο, γίνεται πέ μέσα. Δεν μου λες. Περίμενε στο γιο σου και μετά λέω δύο-τρεις κουβέντες όμορφες στην καρδιά μου ότι θα τις πω. Και λέω να βρεθώ στο τέτοιο σημείο να ακούσω και τρεις κουβέντες. Να ακούσω τέτοια πράγματα. Και σαφώς είναι ότι δεν περίμενα ποτέ να ακούσω κάποιες κουβέντες από σένα, Στέλλα, γιατί όπως σου είπα, είμαστε υπεύθυνα άτομα και σε έχασε για μένα, σαν Γιάννης. Και όταν ήκουσα κάποιες κουβέντες, σαφώς είναι και να απομακρύθηκα από σένα. Εγώ στο θέμα αυτό ήρξα ευθύνη σε δύο. Και στο Γιώργη αντίστοιχα και στη Στέλλα. Απλώς οι κουβέντες που ήκουσα και είπε η Στέλλα με πειράξανε. Γιατί κάποιες κουβέντες δεν μιλούμε, προσέχω μην τα λέμε. Και κάποιες κουβέντες από σεβασμό και ιεραρχίες πρέπει να τις καλμένουμε και να σκεφτούμαστε προτού τις λέμε. Τι να τις λέμε απάνω στα νεύρα μας. Σου είπα και σου το είχα πει και εκεί ότι σε ορισμένα πράγματα ναι, ήμουν λάθος. Και όταν μίλησα του Γιώργη και έτσι πως του μίλησα, ήταν πάνω στον εκκρεμισμό μου και στο ξέσπασμα που κάνει ο καθένας μας εδώ μέσα με τις μέρες του. Είναι λογικό, δεν να είναι. Να σου πω ένα πράγμα. Έτσι όμως, έτσι το πράγμα γίνει, Στέλλα. Ναι, γιατί γυρνάς όμως και λες ότι είσαι υπεύθυνο άτομο και είσαι 25 χρονών. Ναι. Και μετά γυρνάς και λες, όλοι είμαστε τον ίδιο καιρό κλεισμένοι. Ναι, ακριβώς. Εκτός τα κοπέδια που πήγαν και ξανάρθανε. Αλλά μισό λεπτό. Παρότι έχουμε περάσει, δηλαδή θες να μου πεις ότι θα επηρεαστείς, το να ακούσω εγώ τη γνώμη σου, θα τη σεβαστώ. Μετά εγώ δεν πρέπει να κάτσω να σκεφτώ για το είδα θα πω και το δεν θα κάνω. Όχι άνθρωπέ μου, γιατί δεν έχεις τον χρόνο να σκεφτείς, κατάλαβες. Λες ότι είσαι υπεύθυνο άτομο, ότι είσαι γίγηκε και μετά χρόνο... μου λες ότι σε επηρεάζουν οι άλλοι. Πρόσεξε να δεις, δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς σωστά, γιατί ακούς διαρκώς βομβαρδίζεσαι. Όταν βομβαρδίζεσαι διαρκώς και δεν έχεις το δικό σου το χρόνο να σκεφτείς και να ξεκαθαρίσεις το κεφάλι σου, έχω λάθος εγώ παλιά. Σε όλο το χρονικό διάστημα όμως θεωρείσαι τις δύο πλευρές. Και τον Αλέξη και τον Γιώργη. Και τον Γιώργο αγαπούσα και σεβόμουν και άκουγα τη γνώμη και τον έβλεπα ότι ήθελα να με προστατέψει. Και για τον άλλον αισθανόμουν πράγματα και ήθελα να τα γκρούψω. Υπάρχει θέμα. Εγώ είχα θέμα εδώ μέσα για να επηρεαστώ. Και είμαι 25 χρονών. Δεν σου λέω ότι είμαι ούτε χαζή, ούτε ηλίθια. Ο Γιάννης δεν μπορεί να καταλάβει. Όποιος είναι έξω από το χώρο, πολλά τραγούδια ξέρει και δεν μπορούσε να καταλάβει πώς ήμουν εγώ στην κατάσταση τότε που μίλησα του Γιώργη έτσι. Πώς ήμουνα, ότι εγώ ήμουν μέσα στη μέση, είχα τον Γιώργο από τη μια μεριά και τον Αλέξη από την άλλη, δύο άτομα τα οποία δεν μιλάνε μεταξύ τους.
και εγώ ήμουν στη μέση και δεν μπορούσα να δω καθαρά. Σαφώς είχε μέγει υπεύθυνο και ενήλικο άτομο. Τουλάχιστον ήταν πολιτισμένη κουβέντα αυτή εδώ. Ναι, αλλά και δεν βάλαμε άκρη. Σε δύο ανθρώπους. Να όχι, πω κάποια πραγματάκια. Ελπίζω να καλύψω αυτούς τις ερωτήσεις που έχετε, γιατί δεν πρόκειται να σχολιάσω καθόλου παραπέρα το θέμα αυτό. Είναι καθαρά ένα θέμα που αφορά τη Στέλλα και τον Γιάννη. Άρα τι πραγματάκια θα πει. Ξέρω πολύ λίγα και ελπίζω να καλύψουν τις ερωτήσεις που θα είχατε. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που πραγματικά έχει στεναχωρήσει πολύ τη Στέλλα. Εγώ έχω τελείως διαφορετική άποψη και γνώμη με αυτό που έχει η Στέλλα. Τελείως διαφορετική. Εγώ πιστεύω ότι έδρασε ακριβώς έτσι όπως έπρεπε και άργησε κιόλας. Τη σχέση με τον Γιώργο, λες με τον Γιάννη. Με τον Γιώργο. Λοιπόν, έχει γίνει πραγματικά. Λέει με αφορμή την κουβέντα της με τον Γιάννη, αλλά ναι. Προφανώς εννοείς τον Γιώργο. Έχει γίνει πραγματικά μόδα μέσα στο σπίτι να ψηφίζουμε τον άλλον και ξέρεις μετά να του πω, ξέρεις κάτι, σε ψήφισα. Πραγματικά έχει γίνει μόδα μέσα στο σπίτι. Είτε είναι λίγο πριν από την πόρτα της αποχώρησης και κάνουμε σαματά όλο το σπίτι, είτε έχει γίνει στο δωμάτιο του αρχηγού και κάνουμε μετά το παίζουμε μελό. Έχει γίνει πραγματικά μόδα. Τώρα μισό λεπτό. Μισό και γρήγορα. Παίζουμε μελό. Κοίτα, ό,τι θέλω να το πω. Πίστεψε με. Αλλά να μας το πει ονομαστικά. Δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται. Πίστεψε με. Ό,τι θέλω θα πω και αν θέλω να κατονομάσω, θα κατονομάσω. Αυτούς που το κάνουν αυτό το πράγμα, τους έχουμε δει. Δεν είναι κρυφό. Όχι, εντάξει, δεν θέλω να ασχοληθώ εγώ παραπάνω. Λοιπόν. Εννοείς ότι γίνεται για εντυπωσιασμό. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει, δεν θα μπω στο θέμα καν. Πραγματικά. Για το όλο θέμα ότι η Στέλλα πίστευε ότι αυτή είχε το μερίδιο της ευθύνης που έφυγε ο Γιώργος, για μένα είναι λάθος από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν νομίζω ότι ο Γιώργος, 40 χρονών άνθρωπος, πόσο είναι, να μην έχει το γνώθηση αυτού, να πει ξέρεις κάτι, θέλω να δοκιμάσω την τύχη μου, να φτάσει Κυριακή και να με κρίνει το κοινό. Ναι. Okay. Λοιπόν, θεωρείς ότι έκανε πίσω ο Γιώργος δηλαδή, ότι φοβήθηκε την ξέρω, πραγματικά, απαντάω μόνο σε αυτό που θέλω αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι ένα θέμα, όχι, πραγματικά, όχι. Ναι, αλλά ρε παιδιά, αλλά λες κάτι τώρα και γεννάτε, όχι σε μένα η απορία, Αλέξη. Στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Ο κόσμος, όταν θα έρθει η ώρα, θα πάρει τις απαντήσεις του. Είναι ένα θέμα που δεν αφορά εμένα. Και έχω τελείως διαφορετική γνώμη από αυτούς που εμπλέκονται στο θέμα. Έλα, σε αυτό, μα η Στέλλα σε ενέπλεξε, δεν το άκουσες καλά. Σε ποιο? Είπε πεντακάθαρα ότι δεν μπορεί να καταλάβει ο Γιάννης τι θα πει που ήμουν ανάμεσα σε δύο, στον Γιώργο και στον Αλέξη. Λογικό δεν είναι. Πιο πολύ εμπλοκή δεν μπορώ δηλαδή να φανταστώ. Να σου πω, λογικό δεν είναι. Πώς θα σε εμπλέξει παραπάνω. Λογικό δεν είναι. Όχι, γιατί είναι 25 χρονών. Να μας λες τώρα, εγώ δεν εμπλέκομαι τη στιγμή που σε εμπλέκει. Δημήτρη, πιστεύεις πραγματικά δηλαδή ότι χρειάζεται κάποιος άνθρωπος προστάτη? Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω. Χρειάζεται λίγος χρόνος να βγει για το διάλειμμα και ξαναρχόμαστε. Ναι, επιλέγεται. Να πω αλήθεια. Πώς σου φάνηκε, Αλέξη, όλο αυτό που έγινε με την άποψη πια τώρα? Ήταν ένα καλό timing, ήταν κακό το timing. Ποιος επωφελήθηκε πιο πολύ από αυτή την κουβέντα? Ποιον μπορεί να συμπάθει πιο πολύ ο κόσμος? Παρεκτράπηκε ο Φουκάκης. Τη Στέλλα πώς την είδες? Για την κουβέντα και αυτή την ένταση που είχαν και για όλη τη διάνοιξη που δεν ήταν τώρα. Ένταση ακριβώς. Αυτή την κουβέντα που είχαν τότε, ναι. Μπροστά στους τρεις που δεν άνοιξαν το στόμα τους καθόλου. Χειμένος ο Ηλίας, ο Αντώνης. Ο Ηλίας στα πολλά τα λεφτά. Για είμαστε 3,5 μήνες εν ενεργεία το παιχνίδι. Αυτά τα τρία άτομα δεν έχουν μιλήσει ποτέ. Ναι. Okay, έχουν μιλήσει όταν τους συμφέρει να μιλήσουν. Επειδή έγινε πιο επειδή ξέρεις, άλλες φορές ήταν μέσα στα υπνοδωμάτια, έχει ένα άλλο χάβαλο. Δηλαδή, υποτίθεται ότι οι άλλοι τους κρυφακούνε απ' έξω ενώ γίνεται μέσα ο χαμός. Ενώ τώρα που είναι εκεί μπροστά, έχει μια διαφορετική εικόνα αυτό. Το μοτίβο δεν με παραξένεψε καθόλου. Ήμουν σίγουρος ότι δεν υπήρχε περίπτωση να πανέμει κανείς. Αν αυτή τη μάχη, αν την θεωρήσουμε μάχη, ποιο ήταν, ο Φουκάκης ή η Στέλλα? Θα το δούμε την Κυριακή. Όχι, τώρα γι' αυτό σου μιλάω. Δεν ξέρω. Δεν θέλω, πραγματικά δεν θέλω να μπω σε αυτό το θέμα. Γιατί δεν μπορείς να κρίνεις την εικόνα που βλέπεις. Να σου πω, επειδή δεν μπορεί ο Αλέξης να το κρίνει, εμείς μπορούμε να κρίνουμε. Έλα, συγκρίνεσαι, παρακαλώ. Δηλαδή, δεν μπορεί να καταλάβει το θέμα. Ο Αλέξης δεν θέλει, γιατί έχει κρίνει από πάνω στο παιχνίδι. Δημήτρη μου, εμπλεκόμενο στην ιστορία είμαι. Απλά δεν θέλω να πάρω θέση. Γιατί είναι ένα θέμα που έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ τη Στέλλα. Όταν βγει με το καλό, εύχομαι σε δύο εβδομάδες, όταν βγει με το καλό. Αυτές οι ερωτήσεις κάτι στη Στέλλα. Γιατί είναι ένα θέμα που την έχει πονέσει πολύ. Δεν θέλω εγώ να εμπλακώ μέσα σε αυτό το θέμα. Δεν θα μείνω στο κομμάτι του αν έχει πονέσει η Στέλλα ή όχι. Αφορά στη Στέλλα, ας τα πει η Στέλλα όταν θα έρθει η ώρα της. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το εξής. Ότι κατά τη διάρκεια του ζωντανού βλέπουμε την Στέλλα να λέει στον Φουκάκη θα μου τα πεις αύριο. Ενδεχομένως γιατί είναι εν θερμό την στιγμή εκεί. Ναι, έχει φύγει ο Αλέξης, είναι συγκινημένη κτλ. Ναι, μην επιστρέψει πάλι. Γενικά δεν μιλάει όταν είναι ενευριασμένη. Προτιμάει να είναι ήρεμη.
δεν μετράει και μέχρι το 10 για να μιλήσει, θέλω να σου πω, τουλάχιστον από αυτά που βλέπουμε εμείς τόσο καιρό, έτσι, ότι είναι παρορμητική είναι. Το θέμα λοιπόν είναι το εξής, ότι βλέπω ένα λάθος του Φουκάκη. Τι? Βλέπω, δεν ξέρω αν το κάνει για λόγους επικοινωνιακούς. Δηλαδή, εάν το κάνει γιατί θέλει την δεδομένη στιγμή, επειδή είναι και αυτός και η Στέλλα υποψήφιοι, να μπει σε μια διαδικασία να δώσει τη Στέλλα σε επίπεδο συναισθημάτων, παιχνιδιού, συμπεριφοράς κτλ. Κτλ. Ή το κάνει ακολουθώντας πιστά αυτό που έχει κάνει όλους τους μήνες μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή. Ότι είναι ντρέτος δηλαδή. Ότι μπαίνει σε μια διαδικασία, κάτι που τον ενοχλεί και κάτι που τον πειράζει. Να κάνω μια ερώτηση. Αν ήταν όντως ντρέτος όπως το λες. Και ό,τι τον πειράζει το λέει. Γιατί τόσες εβδομάδες δεν έλεγε εσύ Στέλλα, κάτι με έχει πειράξει αυτό το πράγμα. Γιατί... Πότε. Αμέσως τον πείραξε. Όταν παιδιά... μπαίνεις εσύ στο δωμάτιο και έρχεσαι στην πόρτα. Ναι, okay, όταν έγινε όλο αυτό το θεματάκι, okay, το πειράζουμε υποτίθεται πως έληξε. Όχι το κρατάμε μανιάτικο. Μα δεν έληξε. Και φτάσαμε μετά από δύο εβδομάδες και ίσα, δεν έληξε για εκείνον. Έμεινε εκεί πέρα. Κάτσε ρε παιδιά, λες. Και αυτό και άλλαξε και η στάση του και η συμπεριφορά του απέναντι στη Στέλλα. Δηλαδή, συγγνώμη. Ωραία, δηλαδή, συγγνώμη. Πρέπει να βάλουμε. Δεν ξέρει η Στέλλα αυτό. Ωραία, δηλαδή. Δεν διάκειται θετικά απέναντι τη. Το έλεγε δηλαδή. Και τη το έδειξε και με την ψήφο του. Καταρχήν η Στέλλα έχει αλλάξει 600 φορές θέση από εκείνη την συνάντηση. Τώρα εδώ σε αυτό το ξέσπασμα μας είπε. Δεν φταίω εγώ, φταίει ο Αλέξης και ο Γιώργος που τσακώνονταν πάνω στο κεφάλι μου. Μετά μας είπε, μα δεν μπορεί να καταλάβει ο Φουκάκης ότι φούντωσα κι εγώ και όπως φουντώνουν όλοι και ξεσπάνε μέσα εδώ, μόνο που η Στέλλα μάζεψε όλο το σπίτι να ξεσπάσει εντελώς προγραμματισμένα του στυλ. Παιδιά, 3 και 5 θα ξεσπάσω, έτσι. Ραντεβού στο κατευθυντικό. Δεν ήταν αυτό. Μην το παρουσιάζεις τόσο έτσι. Hollywood κατάσταση. Επίσης, αν δεν θέλει. Μα έτσι ήταν, Αλέξη. Δεν διαφορά το θέμα, συζητάμε εμείς. Φανάση, 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 αφού είπες ότι δεν θέλει. Άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο. Δεν είναι δικό σου θέμα, δεν σε θέλω, αφορά, θα με τη Στέλλα. Δεν θέλω να πάρω γνώμη σε κάτι που ξέρω, ωραία. Που ξέρω εγώ. Ναι, αλλά είπα πριν το διάλειμμα ότι μπήκες και σε εκείνη την κουβέντα, γιατί είπες δεν θέλει συνήγορο και σου είπα πριν το διάλειμμα. Μπήκες και σε εκείνη την κουβέντα και θέλω να μου απαντήσεις γιατί μπήκες και μπαίνεις και τώρα. Και εγώ τι σου είπα, πιστεύεις δηλαδή ότι ο Γιώργος με μένα έχει την ίδια βαρύτητα στο τι θα κάνω εγώ στη Στέλλα. Το τι αφορά εμένα αυτό με τη Στέλλα. Τι έχει να κάνει με τη δική σου παρέμβαση, εσύ πάντως παρενέβεις. Ναι, όπως έχουμε πει, όπως έχει πει και η Στέλλα, έχω πει και εγώ, η σχέση δεν είναι φιλική, έχει προχωρήσει. Ρε, okay. Παιδιά, άρα, το αν θα μπω εγώ μέσα στο δωμάτιο να μιλήσω και να διακόψω και να προφυλάξω τη Στέλλα, γιατί δεν θέλω να τη δω να στεναχωριέται, είναι γούστο μου και καπέλο μου αυτό που κάνω στο κάτω-κάτω. Αλέξη, ότι κάθεσαι στην άκρη του πλατό δεν σημαίνει ότι δεν αλλάζεις θέση. Θέλω να σου πω λοιπόν, επειδή μου απάντησες πριν και μου είπες ότι αν ήταν ντρέτος, γιατί δεν της μίλησε μία εβδομάδα πριν που την ψήφισε, θα σου πω λοιπόν εγώ ότι και η στάση και η συμπεριφορά του Φουκάκη έδειχνε ότι είναι ενοχλημένος και στην τελική, αφού η ίδια η Στέλλα είπε χθες στην κουβέντα ότι πέρα από το καλημέρα που μου είπες, δεν είχαμε καμία επαφή και καμία επικοινωνία, γιατί η Στέλλα που το αίμα δεν το κάνει νερό, δεν έπιασε το Φουκάκη να του πει, Ελά δωρε Γιάννη, τι έχει συμβεί. Σου απάντησε ίδια. Σου απάντησε ίδια. Λοιπόν, άρα... Σου απάντησε ίδια και ξέρει, είπε, άστο να ερεμήσει, άστο να πέρασε πριν το επιχείρημά σου λοιπόν που μου ανέφερες πριν, είναι εντελώς έολο και σαν θρόμες χωρίς πάρα πολύ. Εδώ, δεν είναι τώρα. Που, άκουλε, Αλέξη, προσπαθούμε να καταλάβουμε ειλικρινά. Εμείς, ας πούμε, εδώ βρισκόμαστε κάποιες ώρες την ημέρα. Είμαστε πολλές ώρες την ημέρα, αλλά δεν είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κάτι το οποίο μου απασχολεί. Δεν μπορώ να το κρατήσω μέσα μου. Δηλαδή, ακόμα και ας πούμε, κάτι με πειράζει με τον Άσο, τη μία μέρα να πω δεν μπορώ, τη δεύτερη μέρα θα το πω. Δεν γίνεται. Καταλαβαίνω. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν ξέρω και δεν θέλω, γιατί είναι κάτι που θα το απαντήσει όταν έρθει η ώρα η Στέλλα. Γι' αυτό, για αυτό το λόγο, γιατί εσύ μου λες, πάλι το γυρίζεις τώρα, τώρα μου μιλάς γιατί... Δεν μπορείς να παίρνεις τώρα, θέση για ένα πράγμα και μετά εκεί που είναι, να πούμε για τη Στέλλα, δεν θα παίρνεις θέση, κατάλαβες τι λέω. Ή θα πάρεις ή δεν θα πάρεις θέση, δηλαδή από τη μία παίρνεις θέση και λες αν ήταν ντρέτος ο Γιάννης γιατί δεν την έπιασε και από την άλλη μου λες ότι δεν έχεις καμία επαφή. Ο Γιάννης πειράχτηκε με όλους από τη στιγμή που έφυγε ο Γιώργος, οκ, πειράχτηκε με όλους. Μόνο με μένα. Ξεκαθάρισε τα πράγματα, έπιασε και την Ευελίνα, έπιασε και την Στέλλα και της τα είπε. Και τον Αντώνη. Εμένα δεν μου κοπείται γιατί εγώ το είχα πει ξεκάθαρα του Γιώργου μπροστά του το πώς νιώθω. Ο Ηλίας είχε πάρει και αυτός μια. Λίγο είχε πάρει θέση σε αυτό το θέμα. Καλά, εσένα ο Γιάννης δεν μπορούσε να σου μιλήσει γιατί εσύ έφερες ένα δισάκι πληροφοριών με το που ξαναμπήκες μέσα. Είχες τον Γιάννη σε μειονεκτική θέση, του κάνεις κάτι σχήματα εσύ μέσα στο σπίτι, ναι. Εγώ είμαι έξω. Ναι. Είσαι ο καουμπόης του Γιώργου. Ναι. Μπήκες σε μια διαδικασία να αποδομήσεις το φαβορί. Σ' αρέσει να σκορδεύουν στα μούτρα σου. Εσένα, σ' αρέσει. Το να το παίζω χαζός είναι προτέρημα πια στην Ελλάδα. Αυτή την κουβέντα ότι με κοροϊδεύει Αλέξη είναι εκείνος
στρωτός και ευάλωτος, δεν είμαι εγώ. Λοιπόν. Στο τέλος γελάει ο καλύτερος και γελάει ο πιο έξυπνος. Δεν θέλω όμως, άλλο είναι αυτό που μου λες και άλλο είναι να μπαίνεις με 10 πληροφορίες που έχεις μαζέψει και να προσπαθείς, επειδή ξέρεις ότι ο Φουκάκης είναι τώρα αυτό το φαβορί, να τον μπικάρεις, να τον μπριζώσεις και δεν καλά. Επικαλούμενος ότι είσαι ευθύς και του μιλάς ευθέως και λες τα δικά σου. Ωραία. Όταν μπαίνεις στη διαδικασία και χαρακτηρίζεις έναν άνθρωπο καουμπόι τη στιγμή που ξέρεις ότι ο Φουκάκης έχει σχέση με τον Γιώργο. Γιατί το κάνεις δηλαδή. Το κάνεις για να προκαλέσεις. Το βίντεο δεν παίχτηκε ολόκληρο, γιατί όταν εγώ είπα να συνεχίσω την κουβέντα, ο Γιάννης έφυγε. Δεν έκατσε να συνεχίσει. Έφυγε και σου το είπε γιατί έφυγε. Ναι, γιατί νευρίασε. Ότι... Κάτσε, ρε φίλε, δε, συγγνώμη, άμα νευριάζω να σκοτώ και εγώ να φύγω. Τότε δεν το κατάλαβα. Μα, κάτσε, ρε φίλε, δεν κάνουμε διάλογο. Δεν δημιουργεί ένταση. Δεν μπορεί να συνεχίσει η κουβέντα, γιατί δεν είναι ο Φουκάκης, μετά ξανάρθει και μετά συνεχίσατε. Αυτό δεν λες. Συνέχισα την κουβέντα και κάτσα και του είπα, ξέρεις κάτι, αυτό το θέμα αφορά τον Γιώργο και την Ευελίνα. Δεν μπορεί εσύ.